Είχαμε πρόσφατα το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Κίνα, από το οποίο υπήρχαν αρκετές ελπίδες από την ελληνική πλευρά ότι θα έχουμε προσέλκυση επενδύσεων και ούτω καθεξής. Έχουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα, κάποια πρώτη εικόνα από αυτή την επίσκεψη, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Ποια είναι η δική σας άποψη, πάνε καλά τα πράγματα, θα έχουμε προσέλκυση επενδύσεων, πιστεύετε, στην Ελλάδα, θα αλλάξει έστω και μετά από μια χρόνια ταλαιπωρία του μνημονίου, θα αρχίσει να αλλάζει το κλίμα, τι βλέπετε, κύριε? Η κυβέρνηση, η τροκομματική αυτή, έχει εστιάσει. Θα έλεγα, είναι ηλιούφα εννοιότερο, ότι η ανεργία είναι το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα, αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Αυτό το ζήτημα είναι το οποίο, αν θα αντέξει μια κυβέρνηση με τα σημερινά δεδομένα, ή θα αντιμετωπίσει προβλήματα. Γι' αυτό και η προσπάθεια του Πρωθυπουργού σε μεγάλες χώρες όπως είναι η Κίνα, όπως συνέχεια στη Ρωσία, προκειμένου να υπάρξουν οι όποιες επενδύσεις. Θα ήθελα όμως να σοβαρά να σταθούμε και να πούμε ότι εκ του αποτελέσματος κρίνονται όλα αυτά. Και άλλες φορές, άλλες κυβερνήσεις ή αν θέλετε άλλες καταστάσεις, είδαμε να έχουμε αυτού του είδους τις μεταβάσεις προκειμένου να έχουμε επενδύσεις, αλλά επενδύσεις δεν υπήρξαν. Υπάρχει ένα καλό θετικό περιβάλλον πλέον, υπάρχει αυτή η σταθερότητα, μια σταθερή κυβέρνηση που είναι ένα ενδεικτικό σημείο σε ό,τι αφορά τους επενδυτές προκειμένου να προχωρήσουν σε αυτού του είδους τις αναλήψεις ευθυνών από πλευράς έργων και οπωσδήποτε τα νομοθετήματα που υπήρξαν προσφάτως και θα υπάρξουν, έτσι ώστε να καταπολεμηθεί το τέρας γραφειοκρατίας, εκείνο το οποίο πάρα πολλοί επενδυτές αποφεύγουν στη χώρα μας να έρθουν να αναλάβουν αυτού του είδους τις ενέργειες. Πιστεύω ότι είναι ένα καλό θετικό κλίμα, δηλαδή προηγεί μια τέτοια κατάσταση, έτσι ώστε να έχουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα όλα αυτά τα οποία βάρναν το δημόσιο να αναλυφθούν από πλευράς ιδιωτών. Είναι θετικό το κλίμα, το βλέπουμε ύστερα και από τους οίκους τους οικονομικούς όπου δίνουν δείκτες, θα έλεγα, αναβάθμισης της χώρας μας. Είναι στοιχεία που συντείνουν προκειμένου να υπάρξουν επενδύσεις. Αλλά όπως είπα, όλα αυτά θα κριθούν από το αποτέλεσμα. Όμως είναι ανάγκη για τη χώρα και αυτή είναι η ανεμία να υπάρξει, εννοώ η κυβερνητική, αλλά και από την άλλη πλευρά να προχωρήσουμε το νομοθετικό έργο, έτσι ώστε η γραφειοκρατία που αποτέλεσε το τεράστιο πρόβλημα να αντιμετωπιστεί, να το υπερβούμε για να προχωρήσουμε στην πράξη των έργων.